Διαδικασίες προληπτικών απολυμάνσεων πραγματοποιούνται καθημερινά σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεννητών με στόχο την θωράκισή τους απέναντι στον κορονοϊό και παρά το γεγονός ότι παραμένουν κλειστές. Τόσο η πρωτοβάθμια όσο και η δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή λαμβάνουν από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Έτσι, εξειδικευμένα συνεργεία βρέθηκαν το πρωί στο Καπλάνιο αλλά και στο συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου Λυκείου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των διευθυντών των σχολείων και προέβησαν σε πολύμανση αιθουσών, διαδρομών, γραφείων και χώρων συναθρήσεων των μαθητών. Είχε προηγηθεί εκτενής καθαρισμός όλων των χώρων από τις σχολικές καθαρίστρες, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τις Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα και με την πρόεδρο της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλιών Νόκα Ζαράχη, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους διευθυντές των σχολείων για όλα τα μέτρα καθαριότητας που πρέπει να πάρουν, όπως και για τον προγραμματισμό των απολυμάνσεων. Σκοπός είναι οι μονάδες να διατηρηθούν καθαρές και να είναι πανέτοιμες όταν οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Βασίλης Τσαμπαλάς επεσήμανε ότι οι απολυμάνσεις πραγματοποιούνται προληπτικά και αν χρειαστεί θα επαναληφθούν, ώστε όταν οι μαθητές επιστρέψουν να είναι καθόλου ασφαλείς. Ξεκινήσαμε ήδη προληπτικά και για λόγους ψυχολογικούς να κάνουμε απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα τα πλάνα τα οποία παίρνετε είναι από το πρώτο δημοτικό σχολείο στο Καπλάνιο. Αυτό γίνεται για λόγους, όπως σας προείπα, για λόγους ψυχολογικούς τόσο για τους γονείς ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά και για λόγους πρόληψης. Δηλαδή, ενώ έχουν καθαριστεί όλο αυτό τον καιρό τα οποία παραμένουν τα σχολεία μας κλειστά λόγω κοινής υπουργικής απόφασης, προχωράμε και σε απολυμάνηση. Και όπου θα χρειαστεί αναγκαίο άλλη φορά από τη στιγμή που θα ανοίξουν πάλι τα σχολεία, θα ξαναπροβούμε πάλι αυτό το χρονικό διάστημα, όχι μόνο σε απολυμάνσεις, προχωρούμε και σε άλλες εργασίες όσον αφορά το συγκεκριμένο κτίριο, σε εξωτερικές εργασίες, να σβήσουμε πάλι εκ νέου τα συνθήματα, πράγμα το οποίο το κάναμε και πριν τα Χριστούγεννα. Δεν χρειάζεται να πω σε όλους τους γονείς και στους μαθητές και στους δασκάλους κάποιος φόβος όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων ή την επαναλειτουργία των σχολείων, όταν και εφόσον αυτό αποφασιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Εμείς έχουμε προχωρήσει όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε πάρα πολύ καλούς καθαρισμούς από τις ίδιες τις καθαρίστρες, και εδώ πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι των σχολείων μας, για την πολύ καλή δουλειά την οποία έκανε. Και όπως σας προείπα, έχουμε προβεί σήμερα ή μάλλον τις προηγούμενες μέρες σε απολυμάνσεις του χώρου των σχολείων. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ένα είναι η απολύμανση, η κάθε επιφάνεια ξεχωριστή, δηλαδή σε θρανία, γραφεία, καρέκλες κτλ. Και ένα γίνεται με την εκνέφωση. Δηλαδή, εκνέφωση είναι ο ορισμός ότι ψεκάζουμε τον όγκο του κτηρίου, τον όγκο της αίθουσας. Στη συγκρότηση συντονιστικής ομάδας, όπως προβλέπει σχετική εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την παροχή κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, προχώρησε ο Δήμος Ιεννητών. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου και ο αντιδήμαρχος παιδείας και πρόνοιας Γιάννης Αϊβατίδης. Στην συντονιστική ομάδα συνεργάζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου με τον ΟΚΠΑΠΑ. Σκοπός είναι να καταγράφει ανάγκες ευπαθών ομάδων ή ατόμων και να μεριμνά για την εξυπηρέτησή τους. Έτσι, κάτοικοι του Δήμου που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στον πενταψήφιο αριθμό 15420. Η συντονιστική ομάδα του Δήμου θα μεριμνά για την εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης, για παραλαβή αιτήσεων παράδοση πιστοποιητικών, για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.
Σε ό,τι αφορά το Δήμο, μέτρα προστασίας λαμβάνονται και για τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. Στην πρωινή βάρδια συνάντηση με τους εργαζόμενους είχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Βασίλης Ζωγράφος, ενώ ανάλογη με τους εργαζόμενους της νυχτερινής βάρδιας είχε γίνει χθες από τον Αντιδήμαρχο Βαγγέλη Πίχα. Σκοπός των συναντήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ήταν η συζήτηση με όλους τους εργαζόμενους για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από τον κορονοϊό. Οι εργαζόμενοι του Δήμου δείχνουν υψηλό βαθμό υπευθυνότητας και εκτελούν με μεγάλο ζήλο τα καθήκοντά τους σε αυτό το δύσκολο διάστημα. Πρόκειται άλλωστε για νευραλγικές υπηρεσίες που αφορούν την υγεία όλων, την εικόνα της πόλης αλλά και την βελτίωση της καθημερινότητας, όπως αναφέρεται και σε ανακοίνωση του Δήμου Ιεννητών. Ο Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πίχας και ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Ζωγράφος συζήτησαν τα επιπλέον μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, ενώ τονίστηκε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα υλικά προστασίας όπως μάσκες, γάντια και αντισηπτικά, ενώ συζητήθηκε και η κατανομή τους σαν εργαζόμενο, απορριμματοφόρο και πλήρωμα οχήματος. Παράλληλα, έγινε καταγραφή και των προβλημάτων που υπάρχουν, ενώ οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν και για τους τρόπους απολύμανσης του εργοταξίου, όπως και για την απολύμανση που πρέπει να γίνεται στις καμπίνες των απορριμματοφόρων. Τέλος, ενημερώθηκαν για τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο ελευθεροχώρι, οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυτό το διάστημα. Με αυξημένα μέτρα στο μεταξύ, συνεχίζεται η λειτουργία και στο ΚΕΠ του Δήμου Ιεννητών, με υπάλληλο να λαμβάνεται έγγραφα από τους πολίτες που πρέπει να διεκπεραιώσουν τις όποιες συναλλαγές έχουν με το ΚΕΠ, χωρίς την είσοδο του πολίτη στο εσωτερικό της υπηρεσίας, αλλά και την επιστροφή των εγγράφων, ενώ ανάλογα μέτρα έχουν ληφθεί και στο ΚΕΠ Υγείας του ΟΚΠΑΠΑ.